στο λιμάνι της Ελευσίνας κατέπλευσε στις 9 το πρωί της Τρίτης το επιβατηγό χηματαγωγό καταμαράν Πάρος Τζετ, μεταφέροντας από την Σάμο 693 ετούντες άσυλο. Νωρίτερα, επιπλέον 156 πρόσφυγες και μετανάστες είχαν φτάσει από την Λέσβο στο λιμάνι του Πειραιά με το πλοίο Διαγόρας. Επρόκειτο περισσότερο για οικογένειες με πολλά μικρά παιδιά. Από την Αττική μεταφέρθηκαν με περισσότερα από 25 πούλμαν σε δομές φιλοξενία στην Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πρέβεζα, τις Σέρες και περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ επειδή στην Σάμο είναι τόσο μα τόσο άσχημα. Περίμενα περίπου 5 ολόκληρους μήνες απλά για μια επίσκεψη στον γιατρό. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο, ότι περιμέναμε πολλή ώρα για να πάρουμε νερό. 2 ώρες, 3 ώρες, περιμέναμε πολύ για να πάρουμε πρωινό. Η κατάσταση εκεί ήταν τραγική, γι' αυτό είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ακόμα 3.000 πρόσφυγες και μετανάστες αναμένεται να φύγουν τις επόμενες εβδομάδες από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς των αρμόδιων αρχών, ο αριθμός τους αναμένεται να φτάσει τις 20.000 μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα υπερπληθυσμού στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης των νησιών παραμένει, καθώς συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και οι αφίξεις από τα τουρκικά παράλια.